Τι κάνετε, και σαν να μπήκε επίσημα η Άνοιξη, λοιπόν, εχθές είχαμε την ισομερία, μπήκαμε στην Άνοιξη επίσημα, βέβαια ο καιρός δεν μας κάνει τα κέφια, όχι ότι κάνει πολύ κρύο, αλλά δεν μυρίζει και αυτή η Άνοιξη, έχει αυτό το χώμα, έχει την βροχούλα, δεν πειράζει, εμείς την καλωσορίζουμε. Όπως καλωσορίζουμε σήμερα, έχω την καταξιωμένη συγγραφέα που έχει γράψει 8 βιβλία, την κυρία Μαρία Παναγιώτου. Θα έχουμε τηλεφωνική συνέντευξη μαζί της. Πριν ξεκινήσω όμως, θέλω να σας κάνω ένα κάλεσμα. Ένα κάλεσμα που μας έγινε από τον Νίκο το Λόλι, τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη, που τον έχουμε, έχει έρθει εδώ πέρα και μας έχει τιμήσει 2-3 φορές. Αυτός ο άνθρωπος που είναι ταπεινός καλλιτέχνης και μας προσκαλεί λοιπόν στον κινηματογράφο, στον Τριανό, Καρδικτόνος 21 και Πατησίων, σινεμά Τριανού, είναι η ταινία η γεύση του ολοκένουριου, η ταινία «Η γεύση του ολοκένουριου» σε σκηνοθεσία Μαραγκού Θεοδοσίου και θα είναι 26 Μαρτίου του 2013, δηλαδή αυτή την Κυριακή, η ώρα 11.30. Μία φιλική συμμετοχή εισιτηρίου είναι 5 ευρώ. Τα τραγούδια της ταινίας θα έχει γράψει ο Νίκος Ολόλης και τραγουδάει ο Νίκος Ολόλης και συμμετέχει δηλαδή με τα τραγούδια του και με τη μουσική του στην ταινία αυτή και μας καλεί να πάμε στην πρεμιέρα της ταινίας, να την απολαύσουμε και να τη δούμε. Νίκος Λόλης λοιπόν, 26 Μαρτίου του 2013, 11.30 ώρα, στο σινεμά Τριανός, Καρδικτόνος 21 και Πατησίων. Είναι κοντά το μετρό της πλατείας Βικτωρίας. Δηλαδή κατεβαίνετε πλατεία Βικτωρίας και με τα πόδια πάτε. Η ταινία λέγεται «Η γεύση του ολοκένουριου» σε σκηνοθεσία Θεοδόσιου Μαραγκού. Και μια φιλική συμμετοχή 5 ευρώ. Θέλω να δω αν μπορώ να σας διαβάσω στα γρήγορα πριν με πάρει η κυρία Μαρία να ξεκινήσουμε, η κυρία Μέρη να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Μου στείλε ένα δελτίο τύπου η Βίκη η Ντούλια, άμα μου ανοίξει, καλά θα είναι για να σας το πω, για την εκδήλωση που κάνανε πάνω στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας για τις 8 Μαρτίου. Το Speak Philly ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχανε αλλά και παρευρεθήκανε στο Art Events Speak Philly σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ημέρα της γυναίκας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Μαρτίου του 2023 στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικό Μολύβι. Ιερά Οδός 154 στο Εγάλαιο, σταματούσαν στο μετρό Ελαιώνας. Με τη συνδιοργάνωση του Σωματείου της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων Δήμο Αθηναίων. Εδώ βλέπω και φωτογραφίες. Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του Σωματείου Δήμητρα Αντωνά, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων Αλέξανδρο Τσιατσιάμι, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Μηχανολογικού Δήμου Αθηναίων, τον Νίκο Αβραμίδη. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα να έχουμε, κυρία Μέρη. Τι κάνετε? Μισό λεπτό να σας βάλω και ανοιχτή ακρόαση. Δώστε με ένα λεπτό να ολοκληρώσω ένα δελτίο τύπου που ξεκίνησα, γιατί ξεκίνησα 2 λεπτά και νωρίτερα για να μπορέσω να το προλάβω. Να συνεχίσω λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακυκλώσεως του Μηχανολογικού Γιώργο Ριγόπουλο, την Αθηνά Τριανούλη, σχεδιάστρια μόδας, τον πρόεδρο του κινήματος Τέκνε Μάι Χάουν, τη Βαρβάρα Ελιοπούλου και πάρα πολλούς που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτήν. Το μυευτήρα και χειρούργο και γυναικολόγο τον Γιώργο Τριανταφύλου, το σκηνοθέτη τον Γρηγόρη τον Γκερδινό, τον ηθοποιό τον Αργύρικο τον Νικολάου, τον τραγουδιστή τον Νίκο Αγγελάκη. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους για τη συμμετοχή τους. Και πάντα τέτοια να γίνονται, να κάνουμε εκδηλώσεις και όντως για τη γυναίκα και βέβαια κατά της κακοποίησης.
Κυρία Μέρη, τώρα αφοσιώνομαι όλοι σε εσάς. Λοιπόν, μ' ακούτε. Αυτό, και χτες ήταν η Παγκόσμια ημέρα της ποίησης και ενώ θέλαμε να κάνουμε εκδηλώσεις, γιατί κακά τα ψέματα ο Μάρτιος δεν μπήκε ευχάριστα. Ναι, ακριβώς. Δεν μπήκε ευχάριστα και πολλές εκδηλώσεις, εγώ δηλαδή είχα φίλους μου που ήταν να παρουσιάσουν συλλογές τους ποιητικές και ακυρώσανε τις εκδηλώσεις ως πένθος. Και βέβαια δεν μας επέτρεψε αυτό να γιορτάσουμε όπως θα θέλαμε και την ημέρα της ποίησης, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό και εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε σήμερα να μιλάμε όχι τόσο για το έργο, γιατί όταν ο συγγραφέας γράφει, αγαπάει το έργο του, αγαπάει τα πνευματικά του παιδιά, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο χρόνος ο οποίος όλους μας δεσμεύει. Δεν έχει αρχή και τέλος, εμείς όμως έχουμε αρχή και τέλος. Έτσι λοιπόν για την άνοιξη, όχι μόνο τη σωτηνή, αλλά για την άνοιξη που έχει περάσει και μας διαφέρει χαρέ, θέλω να διαβάσω πρωτίστω ένα βήμα του Τάσου του Δανίτη και μετά να διαβάσω ένα βήμα του Νίτσου που εγώ θα έχω στην 32, φτιάχτηκα για να τα βρω, να έχει σχέση ο χρόνο με αυτέ που μα συνέβη στι αρχέ του μήνα. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να έχει. Εννοείται, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Ποτέ δεν φέρνουν τα νεκρά παιδιά από τα σπίτια τους. Τριγυρίζουν εκεί. Βλέπουν στα φουστάνια της μητέρας τους την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ, τα βούλη το νερό να το κλάζει. Μαγεία. Σαν να σπουδάζει τον αθμό και τα χρόνια. Πάντα εκεί. Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο φαίνεμα και πλάτεμα, κάπως να πιάνει σιγαγή βροχή κατά μεσής καλοκαιριού τα ελληνικά χωράφια. Το φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μπαίνουν στο σπίτι και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίρνουν το κλεισμένο διάδρομο και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας. Τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια αφυσέρηση, μα απεινάσπιση. Σαν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους, είναι που τα ξυλοπονάνε ακόμα. Αχ, μη, γιατί μου θα βάλω τα κλάματα. Μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο τώρα με αυτό το ποίημα. Πω, πω. Πόσο αληθινό είναι όμως, γιατί νομίζω ότι έτσι είναι. Μα γι' αυτό τα συνδύασα τα δύο, γιατί
διαφορετική άνοιξη που δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες που πέρασαν στις ζωές μας και με πατές στις μάνες αυτών των παιδιών. Δεν συμβολίζει γενικά και στους πατεράδες, στις οικογένειες και σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό τα συμβίασα αυτά τα δύο κλίματα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έχουμε ψυχλοπαλπλακωθεί. Μακάρι αυτό να είναι μάθημα και να φτιαχτούν όλα αυτά τα λάθη, να πω. Τα λάθη. Έγινε μια θυσία που θα άξιζε μόνο όταν όλα αυτά φτιαχνόταν όταν ήμουν στην Ελλάδα και προφανώς μπορούσε κάποια στιγμή ο Έλληνας να αισθάνεται σίγουρος για τα βήματά του. Να βγει έξω και να ξέρει ότι δεν απειλείται από την ίδια τη χώρα, από την πολιτεία. Έτσι, συμφωνώ. Κυρία Μέρη Παναγιώτου, έχετε γράψει αρκετά βιβλία, νομίζω έχετε γράψει 8 βιβλία. Δασκάλα, και μ' αρέσει που δηλώνετε δασκάλα και δεν δηλώνετε καθηγήτρια αγγλικών, ξέρω εγώ να το κάνετε. Δασκάλα, μου έχουν πει και πανεπιστημιακοί καθηγητές ότι δεν θέλουν να τους λένε καθηγητές, προτιμούν το δάσκαλος, γιατί ο δάσκαλος είναι τιμή, λέει, να σε λένε δάσκαλο και όχι καθηγητή. Είναι πιο τιμή, έτσι είναι. Βεβαίως, γιατί λέμε είναι δάσκαλος του πανεπιστημίου. Για φανταστείτε το. Μπράβο. Ναι. Το σωστό, δάσκαλος, μπράβο. Το βλέπω ότι πολλοί εκπαιδευτικοί μου το λένε. Προτιμώ να με λένε δάσκαλο, κι ας είμαι του Πανεπιστημίου, κι ας είμαι Πρίτανης, κι ας είμαι... Θέλω δάσκαλος. Είναι, λέει, αυτό είναι η παιδαγωγική. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι έβλεπα τους τίτλους των βιβλίων. Να τα πω όλα με σειρά, θέλετε να μας τα πείτε εσείς, να πω ποιο μου κάνε κλικ και θέλω οπωσδήποτε να το διαβάσω. Αν και όλα μου κάνανε κλικ από τον τίτλο. Εγώ βασικά θέλω να διαβάσω το δοκίμιο στα αχνάρια των ασκητών. Όχι, τις αχνάρια της ασκητικής. Το 2015, ναι, για πείτε μου γι' αυτό. Γιατί όταν ασχολείστε με τον Καζαντζάκη, είναι η ασκητική του Καζαντζάκη βασικά. Είναι η θρησκεία του Καζαντζάκη, είναι τα πιστεύω του Καζαντζάκη η ασκητική του. Πρώτα απ' όλα για να φτιάξει την ασκητική, πρέπει να έχει διαβάσει και άλλα τα βιβλία. Αν όχι όλα, πάνω να έχει διαβάσει Καζαντζάκη. Από εκεί και μετά, εγώ τον διάβαζα από πολύ, από τα νιάτα μου, τα πρώτα νιάτα μου. Όποτε λοιπόν είχα διάθεση να εμβαθύνω, να σκάψω μεταλλεία, να βγάλω χρυσό που λένε, τότε μια δεκαετία περίπου μου συνέβαινε αυτό, καθόμουν και ασχολιόμουν με την ασκητική του Καζαντζάκη, με τα υπόλοιπα βιβλία, του πίστευε να μαθεί κλπ. Και έτσι κάποια στιγμή κατόρθωσα κεφάλαιο-κεφάλαιο, όπως θα έχει μέσα η ασκητική του, η πραγματική, έτσι και εγώ όσα κεφάλαια έχει ασκητική, τόσα κεφάλαια έβαλα κι εγώ, και κάθε κεφάλαιο του το εξήγησα. Όχι όπως θα ήθελα εγώ, σαφώς όπως το κατάλαβα εγώ, σαφώς, αλλά δεν το κατάλαβα έτσι επιπόλαια, το διάβασα και είπα, α, αυτό θέλει να μας πει, το ψάξα. Έψαξα τις λέξεις, έψαξα τις έννοιες των λέξεων, έψαξα τα νοήματα που εκείνος μου έλεγε να μας πει όταν λέει ανάγκη, και τη γράφει τη λέξη ανάγκη με αλφα κεφαλαίο, εννοεί την ανάγκη της φύσης να εκδηλωθεί. Ναι, ο Θεός δηλαδή να εκδηλωθεί. Πώς εκδηλώνει τον Θεό. Αυτό εννοούσε ο Καζαντζάκης. Και πάνω σε αυτό έχει κάνει ένα βιβλίο. Εγώ αυτό το βιβλίο κάθισα και το εξήγησα με πολύ κόπο, με αίμα, με πονοκεφάλους, δεν μπορώ να σας πω. Και τελικά έβγαλα αυτό. Όμως, όσοι το πήραν στα χέρια τους και το διάβασαν αυτό το βιβλίο, μου είπαν ότι δεν έχω αφήσει κι άνθρωποι το διαβάζουν. Αυτό το βιβλίο το διαβάζουν άνθρωποι. Έτσι, ναι. Ή που είναι καθηγητές ή που είναι κάτι περισσότερο. Λοιπόν, αυτοί όλοι μου έχουν πει ότι δεν έχω αφήσει απ' έξω τίποτα και δεν λέω περιστευούμενα πράγματα. Είναι αυτό που πρέπει και αρκεί για να μπορέσει να καταλάβει ένας άνθρωπος τα νοήματα του Καζαντζάκη. Αυτό είναι αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Να λέω Μέρη ή κυρία Μέρη, να μιλάμε στον ενικό.
έτσι. Έτσι, ναι. Εντάξει, ναι, είναι, ο πληθυντικός είναι μια ευγένεια που κρατάει απόσταση. Είναι, δηλαδή, σε κρατάει σε απόσταση. Και δυστυχώς βλέπουμε σήμερα και δασκάλους, εγώ το ζω αυτό τώρα γιατί πάω σε μια σχολή σε νυχτερινό, και είναι ένας δάσκαλος και μας μιλάει στον πληθυντικό. Και επειδή εμείς είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, του λέμε, και είναι μικρότερός μας, μίλα μας στον ενικό, ρε παιδί μου, μη μας μιλάς στον πληθυντικό. Εκείνος μιλάει στον πληθυντικό, κρατάει μια απόσταση. Και πολλές φορές το έχω συναντήσει αυτό. Έτσι ο άλλος δεν σου αφήνει, είναι σαν να σου καβάζει τοίχο. Όταν δηλαδή ανοίγεις μία, άλλο να σου μιλήσει κάποιος στον πληθυντικό γιατί σε ξέρει πρώτη φορά, κι άλλο όταν αρχίζει συνεργασία, δουλειά μαζί του, ομαδική δουλειά. Εγώ πάλι όταν συνεργάζομαι με ανθρώπους δεν μπορώ να μιλάω στον πληθυντικό. Άλλωστε είμαι της άποψης ότι κάτω από τα μάτια του Θεού είμαστε όλοι αδέρφια, άρα τον βγάζω τον πληθυντικό, μόνο όταν θέλω να κρατήσω κάποιον σε απόσταση τον συνεχίζω, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι κάποιος άνθρωπος, όταν είμαστε, όταν γνωριζόμαστε, όταν γινόμαστε μια ομάδα για να αποδείξουμε κάτι, για να πούμε κάτι, για να συμβιώσουμε, για να χορευτούμε μαζί, οφείλουμε να μιλάμε στον ελληνικό, αλλά σεβόμενος ο ένας τον ελληνικό. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Όχι, εντάξει, είπαμε, γιατί καμιά φορά δώσαμε και τα δικαιώματα, κακά τα ψέματα, ότι κάποια, τα παιδιά δηλαδή λίγο ξεφύγανε κιόλας και αρχίσανε να μιλάνε στον καθηγητή, λες και μιλάνε στο φίλο. Άλλο να λέμε, άλλο να μιλάμε στον ενικό και άλλο να λέμε, καταλάβατε, τις εκφράσεις τώρα που μιλάμε, πώς μιλάμε στον κολλητό μας. Άλλο μιλάω στον ενικό, στον καθηγητή μου, γιατί μου δίνει το δικαίωμα, στο δάσκαλό μου, στο μέντορά μου τέλος πάντων. Του μιλάω στον ενικό γιατί μου δίνει το δικαίωμα με σεβασμό και άλλο να του λέω, έλα ρε, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι, να έχουμε μια άξιο. Να σας πω, γεννηθήκατε στη Φθιώτιδα, να πούμε έτσι και δύο πράγματα για σας. Από μικρή το είχατε να γράφετε από το δημοτικό. Για πείτε μου, η επαρχία είναι αυτή που σας έκανε και μάθατε? Γιατί πιστεύω ότι ένα παιδί που έχει γεννηθεί στην επαρχία έχει περισσότερες εικόνες στο μυαλό, περισσότερη φαντασία νομίζω. Λοιπόν, να σου πω, γλυκιά μου. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριαδάκι που το λένε Άγναζη. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία, ναι. Εμένα ο αδερφός μου στην Κρήτη έπιανε τους σκορπιούς, έπιανε, εξοικειώνεσαι στην επαρχία με αυτά. Εξοικειωθήκατε με αυτά στην επαρχία, εξοικειώνεσαι όταν είσαι στην επαρχία. Και με, δηλαδή, ο αδερφός μου εμένα έπιανε τους σκορπιούς, έπιανε τις αράχνες αυτές, τις αραντούλες που λένε. Εξοικειώνεσαι. Εγώ θυμάμαι πήγαινα στην Κρήτη και άρμαγα την κατσίκα. Είναι διαφορετικά. Και διαφορετικά τα παιδιά τώρα που έχουν κλειστεί μέσα στα κουτιά, έτσι δεν είναι? Δεν είναι πράγματα τα παιδιά, δεν είναι υποψιασμένα για τη φύση. Δεν είναι, δεν
Ναι. Τα παιδιά σήμερα θέλουν το στάρι. Αν δεν θέλουν το στάρι που χρυσίζει, δεν μπορούν να ακούσουν ένα τέτοιο βήμα, δεν θα το καταλάβουν. Λοιπόν, εμείς βλέπαμε τα γαϊδουράκια να πίνουν νερό και να φυσάνε μέσα στο νερό. Είναι μια άλλη εικόνα, πολύ βαθιά εικόνα. Δεν το ξέρει το παιδί σήμερα. Εμείς ξέραμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι το γαρτάνι. Από αν θελήσουμε, θα πάμε. Θα πάμε, γιατί αν δεν είστε λίγο μίγμα, λένε, δεν περίμενε, είναι τα μικρά. Λοιπόν, εμείς ξέραμε τι θα πει να κάνουμε καβαλαρία με τα άλογά μας και με τα γαϊδουράκια μας. Τα παιδιά σήμερα πώς θα δεν ξέρουνε. Ναι, μα γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν και αυτά τα κλασικά παιχνίδια, μακριά γαϊδούρα, τα πεντόβολα, όλα αυτά. Δεν υπάρχουν πια. Έτσι, ακριβώς. Δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να παίξουν όσο πρέπει και μάλλον δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να παίξουν ξένοι αυτά. Γιατί τους λένε, έξω στην αυλή παίξτε μισή ώρα και μισή ώρα έχετε φροντιστήρι, πρέπει να πείτε να διαβάσετε. Αγχώνονται. Εμείς όπου γύρισε τα τρεις, μας κάνανε οι μανάδες μας τα παιδιά. Έτσι, ναι, και γυρνάγαμε το βράδυ. Αυτό τώρα δεν το έχουν, ναι, έτσι. Αυτό όμως, αυτές οι εικόνες είναι που μεταφέρατε μετά στα βιβλία, έτσι δεν είναι? Έχω μεταφέρει πολλές εικόνες στα βιβλία μου και είναι πολύ ρομαντικές εικόνες. Ναι. Το ρολιομαχείλεμα το έχω ζήσει, το έχω πάρει όλο μέσα μου, το έχω φωτογραφία μέσα μου. Δεν το βλέπω απλώς. Το έχω φωτογραφίσει, υπάρχει φωτογραφία μέσα στην ψυχή μου. Το μεταφέρω διαφορετικά. Από μικρή είχατε έτσι κλείσει, δηλαδή γράφατε εκθέσεις ή το σκεφτόσασταν ότι θα γίνετε συγγραφέας ή ευγήκε από μόνο, πώς, για πείτε μας, πείτε μου. Από το δημοτικό είχα γράψει και ένα δυο ποιήματα και έτσι είχα καλές, ας πούμε, έτσι εκθεσούλες. Όταν πήγα στο γυμνάσιο, άκουγα την καθηγήτρια μου, είχε σηκώσει την καθηγήτρια πάνω για να διαβαστεί η έκθεσή μου, να ακούσουμε και τα άλλα παιδιά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχα φανταστεί ότι θα γίνω συγγραφέα. Αυτό που έχω να καταθέσω είναι το ότι το ήξερε η ψυχή μου. Και στον κάθε συγγραφέα το ξέρει η ψυχή του. Αλλά αυτός οφείλει να το ανακαλύψει. Λόγω χάρη, όταν τελείωσα το λύκειο και μου είπε ο πατέρας μου, τι δώρο να σου πάρω παιδί μου που τελείωσε το λύκειο, είπα μία γράφω μηχανή. Μα μου λέει δεν ξέρει, θα φανάσω. Θα πάω σε μία σχολή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πρόγονη και απόγονη, 2009, είναι το πρώτο βιβλίο που εκδώσατε. Ήταν το πρώτο βιβλίο και από εκεί ξεκίνησα και ξεκίνησα να μιλήσω για την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, από πώς κατρακύλησε μέσα στο χρόνο η ελληνική οικογένεια. Άρα λοιπόν, από πού να αρχίσω, από πού να αρχίσω. Και έκανα το μαζέμα της για να απελευθερωθεί. Τι σημαίνει
Γίνεται αναδρομή. Ωραία. Ναι, γίνεται μια ωραία αναδρομή, αλλά είναι πολύ συγκινητικό το βιβλίο αυτό. Εμένα με συγκίνησε βαθιά. Δηλαδή, όσοι έβαλε αυτό το βιβλίο, δεν το έβαλα διότι ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, να συγκινήσω τον κόσμο και να πουλήσω. Καμία σχέση. Ήταν η κατάθεση τη ψυχή μου, τη δική μου ψυχή, τη ελληνική ψυχή, η κατάθεση μια γυναίκα η οποία πάει πίσω προ το παρελθόν τη και μα λέει πω έφτασε μέχρι εδώ. Αλλά μέσα από το βιβλίο είναι η κατάθεση όλων των ανθρώπων. Το πώς ήρθανε και φτάσανε και γεννηθήκαμε και είμαστε εμείς. Πού φτάσαμε. Λοιπόν, αυτό όλο είναι αυτό το βιβλίο. Είναι πολύ συγκινητικό. Έχουν πιάσει πολλοί άνθρωποι που το έχουν διαβάσει. Το έχουν μάθει πολλά. Και δεν γράφω πάρα πολλά. Γράφω όσο μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Όσα του αρκούνε, αν τα ξέρει για τα γεγονότα πάντα που αναφέρομαι, έτσι. Αυτά που αρκούνε να ξέρει. Όταν θα εκδώσετε το ένα το βιβλίο, θα έρθετε και εδώ μαζί με όλα τα βιβλία βέβαια για να τα δείχνουμε, γιατί ναι μεν τα αναρτήσαμε σε φωτογραφία, αλλά δεν τα έχουμε τώρα εδώ να τα δείξουμε. Και από ό,τι κατάλαβα, μ' άρεσε όλα σας τα βιβλία, τα εξώφυλλα, όλα τα βιβλία από τα εξώφυλλά σου. Θέλω να μου πεις εκδόσεις από έναν εκδοτικό οίκο είναι ή... Βλέπω όμως ότι όλα τα εξώφυλλα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Όλα περνάνε κάτι. Το ταξίδι της ζωής, 2010. Ναι. Το ταξίδι της ζωής, να το πω. Σε αυτό το βιβλίο μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δόθηκε για υιοθεσία στα 8 του χρόνια. Οπότε το παιδί ήξερε τι γινόταν, αρνιότανε το γεγονός αυτό που του συνέβαινε, δεν ήθελε να το καταρχεί, όμως ήταν υποχρεωμένο να το καταρχεί αυτά τα γεγονότα της ζωής του. Που δεν θέλω να πω τώρα πολλά τι συνέβαινε. Οπότε το ταξίδι αυτό που έκανε, ώσπου να γίνει, ήταν αγόρι, ώσπου να γίνει άντρα και να ολοκληρωθεί, πόσε φορέ τύπησε τα πράγματα από κάτω, πόσε φορέ συμβιβάστηκε, ποιοι ήταν οι λόγοι που συμβιβάστηκε και ποιοι ήταν οι λόγοι που τα τύπησε από κάτω. Έγινε σωστό άνθρωπο ή δεν έγινε. Αυτή είναι η ερώτηση. Μπορεί ένα παιδί τέτοιο να γίνει, α πούμε, σωστό άνθρωπο ή δεν θα γίνει ποτέ. Άρα λοιπόν το ταξίδι τη ζωή έχει ένα εξώφυλλο. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση βασικά, έτσι. Είναι η δεύτερη έκδοση που τα πέντε πρώτα μου βιβλία είναι σε δεύτερη έκδοση. Ναι. Και από την ίδια την πρώτη ήταν σε δεύτερη έκδοση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα το με βάλει το αέναο ταξίδι του κόσμου. Γιατί κάθε ανδρική ψυχή και κάθε γυναικεία ψυχή είναι η ίδια ψυχή που μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον και φτάνει αιωνίως. Γι' αυτό έχω αυτό το εξώφυλλο που φορά. Δηλαδή βλέπουμε το σύμπαν. Ναι. Με τα ωραία του, με τα ροζ του, με τα μαύρα του, με τα κοκκινά του, με τα γαλάζια του. Αυτή είναι η ζωή, αυτό είναι το σύμπαν. Και βλέπουμε ένα ταξίδι αιώνιο. Πώς ας πούμε κατρακυλάει ο άνθρωπος μέσα στο ταξίδι, αλλά εδώ έχουμε ως παράδειγμα ένα νεαρό παιδάκι, ένα παιδί 8 χρονών, το οποίο περνάει από κόλαση. Περνάει και από το παράδεισο, αλλά σε κάποια στιγμή δεν είναι ικανό να δει το παράδεισό του και πρέπει να συμβούν χίλια λόγια για να το καταλάβει. Που βρίσκεται και να πατήσει σοβαρά πάνω στη γη. Αυτό είναι το φωτεινή όπως φως το 2012 αφορά κάποια, δηλαδή πάει περισσότερο σε γυναίκα, έτσι το αιώνα. Ναι, μπράβο. Από την αυρίλα, από αυτό το πράγμα ας πούμε, που η καρδιά μαυρίζει. Είναι λοιπόν μια γυναίκα η οποία σπουδάζει στο Ιβαλί, είναι πραγματική ιστορία αυτή. Σπουδάζει στο Ιβαλί, δασκάλα και με το που τελειώνει την Ακαδημία των Κοινωνιών, γιατί οι κοινωνίες είναι το Ιβαλί, λεγότανε κοινωνίες. Λοιπόν, γίνεται ο διωγμός του 22, αναγκάζεται να φύγει μόνο με το πτυχίο της στα χέρια και τίποτα άλλο και ένα ρούχο που φορούσε, μαζί με όλους αυτούς να φύγει στην Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα τεράστιο έργο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η ζωή αυτής της γυναίκας ήταν πάντα με τη φωτιά, γιατί και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όμως
Ελλάδα, μια υπέρχη λοιπόν κυρία που το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσποινα, ήταν δασκάλα, έφτιαξε σχολεία, μόρφωσε ανθρώπους, πέρασε βάθανα και στην Ελλάδα, έχασε πολλές φορές τα λεφτά της, γιατί μία το κράτο το 29, μία το 41-42 που δεν υπήρχαν τα χρήματα, δεν είχαν αξία, μία που η δραχμή ερχόταν, πήγαινε και ερχόταν όλα αυτά τα χρόνια, πάλευε, έφτιαξε ανθρώπους, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά κλπ. Αλλά μόνο μέσα στην πάλη. Αυτή είναι η γυναίκα, είναι η γυναικεία ψυχή αυτή η γυναίκα. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία που και την έγραψα. Και είναι μια αληθινή ιστορία που περνάει και μηνύματα και δείχνει αυτό που λέτε. Ο δυνατός ο άνθρωπος παλεύει μόνος του. Μ' άρεσε αυτό που είπατε. Όπως και πριν η άλλη πρόταση που είπατε, πάντρεψα τους γονείς μου με το Θεό. Μπράβο. Μα έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Γιατί, να πω, εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Θεός μας είναι Θεός όλων των έτσι. Ανθρώπων. Και είναι η παντοδυναμία αυτή η οποία μας μας κρατάει, μας βγάζει στη ζωή, μας φανερώνει στη ζωή και μας κρατάει στο να ζήσουμε άλλο σε 70, άλλο σε 80, άλλο σε 100 χρόνια. Ε. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ζούμε εκτός βέβαια των ξαφνικών πραγμάτων όπως αυτά που μας συνέβησαν, λοιπόν, λέμε τώρα ας πούμε σε μια φυσιολογική έτσι ζωή, μας κρατάει, μας κάνει ενήμερους στη ζωή, μας δίνει να καταλάβουμε τι είναι η ζωή, τι είμαστε εμείς μέσα στον κόσμο, τι πρέπει να κάνουμε μέσα στον κόσμο, πρέπει να προσφέρουμε λοιπόν στον κόσμο, πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι με τον συνάνθρωπο, όλα αυτά μας τα προσφέρει ο Θεός. Έτσι. Λοιπόν, αφού μας τα προσφέρει όλα αυτά και κάνουμε τον κύκλο μας, μετά τι γίνεται, παντρευόμαστε. Έτσι, το παντρευόμαστε. Αφού το παντρευόμαστε, με το Θεό φυσικά, με τη φύση. Ξαναπάμε εκεί που είναι, στο γενικό μας, εκεί που οφείλουμε να υπάρχουμε. Δηλαδή, έτσι. Σε αυτό το κύκλο, σε αυτό το σύμπαν, εμείς έχουμε το δικό μας σύμπαν, έχουμε το δικό μας Θεό, έχουμε τα δικά μας πιστεύω και εκεί ανήκουμε. Εκεί λοιπόν πήγαν και οι γονείς μου και εκεί πρόκειται να μας δείχνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν έκφραση, έτσι είναι. Εγώ έχω συνηθίσει, δηλαδή εγώ που φύγει ο μπαμπάς μου, λέω κοιμήθηκε, πήγε με το Χριστούλη. Αλλά μ' άρεσε που το είπατε, τους πάντρεψα με το Θεό, πολύ μ' άρεσε αυτή η έκφραση. Δίδυμα αστέρια, 2014 και είναι ερωτική ιστορία, είναι συναισθηματικό αυτό, είναι μυθιστόρημα. Ναι, να πω τι είναι ας πούμε τα δίδυμα αστέρια. Τα δίδυμα αστέρια, εγώ άκουσα, σέβομαι τον άντρα πάρα πολύ. Γιατί θέλει το σπόρο του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να τον εκβάσουμε τον άντρα. Είναι το σπουδαίο γεγονός που συμβαίνει στη ζωή κάθε γυναίκα. Αυτό τώρα μου το έλεγε η γιαγιά μου, η κριτικιά, που ξέρεις οι κριτικές, αν ξέρουμε, ήταν εκείνες κάνανε και από τους μηνοϊκούς χρόνους, η γυναίκα έκανε κουμάντο. Απλά μου λέγει η γιαγιά μου, ο άντρας όμως είναι η κολόνα. Τα αγόρια στο σπίτι πάντα τα τιμάμε, τα έχουμε. Άλλο αν εμείς με τον τρόπο μας κάνουμε τα κουμάντα, αλλά τον άντρα τιμάμε. Δηλαδή... το είχαν αυτό οι παλιές γυναίκες και μου το έχουν περάσει με ένα γιαγιά μου αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι γιατί είναι ο σπόρος που περνάει γενναία, αν είναι γι' αυτό το λόγο. Το σπόρος του ανθρώπου είναι το σπουδαιότερο πράγμα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ο σπόρος, δεν υπάρχει άνθρωπος. Άρα λοιπόν θυμάμαι αυτό το σπόρο και θυμάμαι βέβαια για την άλλη, τη δύναμη της γυναίκας. Το θεϊκό κομμάτι.
γίνεται από ένα κομμάτι κρέας να γίνεται άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, να παίρνει ψυχή, να είναι έγκυο, εκείνη τη στιγμή για μένα είναι τόσο πολύ ιερή που με έκανε να πιστέψω στην ανωτερότητα της ψυχής της γυναίκας. Τι είπα τώρα. Μα ναι, αλλά η γυναίκα, εδώ άλλοι τη λένε πόρνη, άλλοι τη λένε ρουσάνα, άλλοι τη λένε κακιά, άλλοι τη λένε γρίζει από τους τόλους, καπνίζει, κάνει, κάνει, δείχνει. Ποιος έχει σπρώξει τη γυναίκα. Ένα τέτοιο ανώτερο όμπο έφτιαξε η φύση για να γίνει μάνα και να μεγαλώνει τα πλάνα σε ένα παιδί. Ποιος την έσπρωξε τη γυναίκα να γίνει όλα αυτά τα υπόλοιπα. Η κοινωνία, ας μην το ψάξω περισσότερο, εγώ αυτό που ήθελα να πω για το βιβλίο αυτό ήταν πώς η γυναίκα και η κάθε γυναίκα είναι ανώτερη και με την άλλη γυναίκα, τη γειτόνισσά της, τη φίλη της, τη μάνα της, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να την έχει, είναι αδελφές ψυχές. Έτσι. Γι' αυτό, σε αυτό το βιβλίο και για να το αποδείξω, όπως μπορούσα καλύτερα εγώ, ας πούμε, η Μέρη Παναγιώτου, είπα ότι ένας άντρας παντρεύεται μία κυρία, με την οποία ερωτεύεται, απλά ερωτεύεται, δεν πεθαίνει για αυτή, αλλά είναι ωραία κυρία, είναι αποκαλεί η οικογένεια, την ερωτεύεται, αυτή η ωραία γυναίκα και ξέρω την παντρευτώ. Ωραία λοιπόν. Γίνεται λοιπόν αυτό, αυτή η σύγκριση και κάνουμε και δυο παιδιά. Μετά, τι θα γίνει, ο έρωτας θα περάσει, γιατί δεν έχει γίνει αγάπη, και έχει περάσει ο έρωτας, ο άντρας θα μπλέξει με άλλη γυναίκα γιατί ψάχνει από τη φύση του, έχει μέσα το βίο, ψάχνει να βρει την αγάπη. Θα τη βρει κάποια αλλού. Αλλά η άλλη γυναίκα τι του φταίει, αν σκέφτει μερικά θέματα, αν σκέφτει πράγματα, τι του φταίει. Θα μπλέξουν λοιπόν αυτές οι δύο γυναίκες. Και τι θα είναι, για ένα διάστημα τουλάχιστον θα είναι εχθρές. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτές οι δύο γυναίκες δεν είναι εχθρές. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτές οι δύο γυναίκες είναι ανώτερες ψυχές και μέσα από όλα όσα θα περάσουν μπορεί να γίνουν αδελφές ψυχές. Μπορούμε να το αποδείξουμε. Εγώ το προσπάθησα, κυρία μου. Εγώ έχω παραδείγματα ζωντανά σε αυτό που λέτε τώρα. Ότι οι γυναίκες δηλαδή, να έχει ο άντρας να έχει απατήσει τη γυναίκα του με μια άλλη γυναίκα, να έχει δημιουργήσει οικογένεια και αυτά, και μετά η πρώην να συγχωρέσει όμως, γιατί κάνανε παιδιά, γιατί και συνήθως τα παιδιά το κάνουν αυτό, γιατί η μάνα, εγώ πιστεύω βασικά ότι οι γυναίκες αν ήμασταν και πολιτικοί και τέτοια δεν θα γινόντουσαν πολέμοι, γιατί η μάνα συγχωρεί και όταν θέλει το παιδί της να είναι ευτυχισμένο, θα τα βρει και με την άλλη γυναίκα που έχει κάνει παιδί, να είναι τα αδέρφια μαζί, να είναι... Δηλαδή το κάνουμε αυτό εμείς οι γυναίκες. Είναι το δηλαδή δεν δουλεύει τόσο πολύ η εκδίκηση της γυναίκας, όσο δουλεύει το φίλτρο της μάνας που θέλει το παιδί της ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο, και γι' αυτό θα συγχωρέσει και τον πατέρα που την κεράτωσε, θα αγαπήσει και την καινούργια μάνα, θα αγαπήσει και το καινούργιο παιδί και θα το δει και σαν παιδάκι της. Το βλέπουμε αυτό, το ζούμε, εγώ το έχω βιώσει αυτό. Αυτό λοιπόν εγώ προσπάθησα να το αποδείξω, Ολυμπία μου. Αυτό όπως είναι και το έχεις βιώσει και άλλες γυναίκες το έχουν βιώσει, να το αποδείξουμε μπορούμε. Εγώ προσπάθησα να το αποδείξω και θα χαρώ πάρα πολύ. Εγώ τόσο, όταν διαβάσεις αυτό το βιβλίο από κάποιες άλλες κυρίες που επικοινωνούν μαζί μου, γιατί και στο Facebook τώρα εγώ έχω πάνω από 10.000 φίλους. Λοιπόν, μου γράψανε ότι αυτό το βιβλίο που να το διαβάσουν οι γυναίκες όλες τις Ελλάδες, να μην πούμε οι γυναίκες όλου του κόσμου. Γιατί βρίσκουν τη θέση τους. Έτσι. Αυτό το βιβλίο το δικό μου, όσο το προσπάθησα εγώ, γιατί το ίδιο θέμα μπορεί να το έχουν προσπαθήσει χίλιοι άλλοι συγγραφείς και άλλες και γυναίκες, ιδιαίτερες γυναίκες, δεν το ξέρω. Εγώ προσπάθησα από μόνη μου να μιλήσω στις γυναίκες και να πω πολύ ξελά και να σας πω ένα παραμύθι που όμως είναι η αληθινή μας ιστορία. Αυτό προσπάθησα να κάνω σε αυτό το βιβλίο. Εγώ νομίζω ότι οι γυναίκες τα καταφέρνουν σε αυτό, δηλαδή έχουμε τη συγχώρεση, γιατί δουλεύει αυτό, έχουμε αυτό το μητρικό συνέστημα που μας κάνει να συγχωράμε, να μπορούμε να συγχωρούμε και τον... Και έτσι νομίζω ότι δεν θα κάναμε πολέμους, έτσι δεν είναι, αν κυβερνούσαμε αυτόν τον κόσμο. Όχι, δεν θα κάναμε πολέμους. Η γυναίκα δεν θα έκανε πολέμους. Και η
σύγχρονη της κοινωνίας, η οποία δεν λέω σύγχρονη τη σημερινή, λέω σύγχρονη από τη στιγμή που ο άνθρωπος κατάφερε να φτιάξει τελειότερα όπλα και αυτό δεν είναι εμπόριο. Έτσι. Και ότι τους πολέμους τους κάνουν οι έμποροι πια. Έτσι, μπράβο το χρήμα, ναι. Ναι. Ένας έμπορος λοιπόν πίεζε να, τον αρχηγό του κράτους να κάνει πόλεμο, έγινε ο πόλεμος, έστειλε αυτός κάτι αεροπλάνα τα οποία ήταν σκάρτα, μέσα σε ένα από αυτά ήταν και ο γιος του. Πω, πω. Και τελικά αφού λοιπόν σκοτώνονται όλοι σε εκείνο το αεροπλάνο και σκοτώνονται και τελειώσει, γύρισε και είπε δυστυχώς ήταν όλοι τους παιδιά μου. Από τότε λοιπόν που η κοινωνία έφτιαξε τελειότερα όπλα πολέμου, από τότε αυτή η κοινωνία τη λέω σύγχρονη εγώ και ορισμένα σκάφια. Έτσι. Το δοκίμιο για τον Γκαζαντζάκη ήταν το 15 εκδόθηκε. Έχει ακούσει και τι έχει ακούσει ο Καζαντζάκης. Βέβαια, εγώ έχω διαβάσει ότι δεν ισχύει αυτό που λέγανε για τον αφορισμό και όλα αυτά. Ήτανε κάποια στιγμή, δεν έχει γίνει, λέει, γιατί το έχω πατέρες της Εκκλησίας έχω διαβάσει και... Θέλανε, αλλά δεν έγινε. Και ετοιμάστηκαν οι Ορθόδοξοι να τον αφορήσουν. Τελικά ο Πάπας δεν τους άφησε και δεν έγινε ο αφορισμός. Και ευτυχώς που δεν έγινε ο αφορισμός, διότι ήδη μετά οι ιεράρχες οι Ορθόδοξοι είπαν τόσο ποτέ τη λίγη, Καλέ, εγώ τώρα όταν πηγαίνω εκκλησία, ακούω πατέρες της εκκλησίας που πάρα πολλές φορές αναφέρονται και σε ποιηματά του και σε στίχους και σε γνωμικά του. Δηλαδή συνέχεια τον έχουνε στο λόγο που δίνουνε, συνέχεια τον έχουνε στο... Δηλαδή και δεν ξέρω αν ξέρετε τον πάτερ Αθανάσιο Λεμεσού, τον αναφέρει πολλές φορές και ο πατέρ Βάγγελος, πολλοί τον χρησιμοποιούν ενώ τον Καζαντζάκη στις ομιλίες τους. Έτσι δεν είναι. Εγώ δηλαδή το έχω ακούσει. Εγώ, επειδή όταν γράφω φέρνω στην Αθήνα, τώρα είμαι στην Αθήνα ακόμα και πηγαίνω στον Άφλιο, εκεί κάθομαι και γράφω με ηθική. Α, εκεί ψαρεύει ο αδερφός μου. Ναι, για πείτε μου. Ναι. Και μια φορά που πριν 3-4 χρόνια μίλησε, έκανε ένα λόγο στον οποίο συνηθίζω πολύ τον Καζαντζάκη. Τον πήγε στο τέλος του τύπου και το γράψει και μου λέει: Θέλω το βιβλίο λοιπόν. Την άλλη μέρα του πήγα το βιβλίο και φάνηκε πάρα πολύ. Διαβάζει Καζαντζάκη. Και είναι ο δεσπότης της Αργολίδας.
Μα εγώ βλέπω και το δικό μου το πνευματικό που κάνει εισηγήσεις και ομιλίες και έχει έτσι μοντέρνο λόγο και είναι και εκείνος. Και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας και τον χρησιμοποιούν και τα γνωμικά του, πώς να το πω, τα ποίματά του, τους στίχους τους, τον χρησιμοποιούν στο να θέλουν να μας παραδειγματίσουν ή να μας περάσουν μηνύματα μέσα από τα ποίματά του. Απλά να το πούμε ότι δεν αφορίστηκε, γιατί υπάρχει αυτό, αλλά να το πούμε ότι δεν έγινε ποτέ αυτό. Ήτανε μια συζήτηση, τότε η σύνοδος κάποιοι θέλανε, κάποιοι όμως είπαν όχι. Δεν ψηφίστηκε δηλαδή να γίνει. Αυτό για τον Πάπα τώρα το μαθαίνω από εσάς. Λοιπόν... Έλατε. Ναι, ήταν άλλες εποχές τότε, γι' αυτό. Εντάξει, ναι, τότε αδικήσανε και παρεξηγήσανε και άγιους ανθρώπους. Όχι μόνο τον Καζαντζάκη, έτσι δεν είναι. Εδώ πετάξαν ανθρώπους, όντως άγιους ανθρώπους. Μην, και το Πάτερ Νεκτάριο, τον Άγιο Νεκτάριο, δεν τον... τέλος πάντων. Λοιπόν... Αδικούσανε τους ανθρώπους τότε, γιατί είχαν πεποιθήσεις, νομίζω, πιο αυστηρές. Ήταν αυστηρά τα πράγματα και οι νόμοι και ίσως έτσι αδικούσαν ανθρώπους. Το 2017 εκδίδεται γίνεται έκδοση του μυθιστορήματος για μια καλύτερη ζωή. Ήτανε και που κλείνανε τα 100 χρόνια και γι' αυτό ήταν όλο αυτό το... Που... Ναι, αλλά μετά δεν είχα γράψει, εγώ προσωπικά δεν είχα γράψει για το τι έχουν γίνει με τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Οπότε, ξεκίνησα μια δόση με το σύζυγο, οι δυο μας, πήγα στην Κωνσταντινούπολη, βρήκα άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας, αλλά δει πάπου προς πάπου εκεί, με το αυτοκίνητο του, το οποίο θα βγαίνει και πήγα και είδα τα πάντα, αλλά τα πάντα. Με διέφερε όμως το... Ωραία. Αυτές οι καλύτερες που πήρε. Είναι πολύ ωραίο. Το 2020, 10 χρόνια και μια μέρα. Αφού είναι όλα παιδάκια σου, τα παιδάκια σου είναι. Το έχω αφιερωμένο, αυτό το βιβλίο, το έχω αφιερωμένο στο
όμως από αυτό το περιβάλλον και να μπορεί να τα σπάσει κάποια στιγμή. Να το δούμε, δηλαδή να δούμε αυτό το πράγμα. Είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο και αυτό έχει και ιδιαίτερη γλώσσα. Ωραία. Και το καινούριο σας μωράκι, το νέο μωράκι που είναι εδώ του 22 το μωράκι, ψυχές και σώματα, είναι διήγημα αυτό, είναι μυθιστόρημα? Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο άφησε να το φτιάξω κατά την άποψή μου, διότι εδώ μας μιλάει για την ελληνική οικογένεια και τα παιδιά των Ελλήνων. Όταν η Ελλάδα είχε αυτή την οικονομική κρίση 11, 12, 13 και βλέπουμε ανθρώπους να αυτοκτονούν, αυτοκτονούνται, περιουσίες να χάνονται, επιχειρήσεις να διαλύονται κλπ. Εκεί διαλύθηκε και η οικογένεια. Είπε ότι ξενέρωσε ο ένας σύζυγος ή η σύζυγος ή ο σύζυγος, είτε διότι ο σύζυγος έπρεπε να φύγει να πάει στο εξωτερικό για να δουλέψει, είτε διότι φταίγα σαν την κρίνια. Αυτό. Αυτό. Και ξέρετε κάτι, ξέρεις κάτι τι ήθελα να πω, κάτι που μου το είπαν ότι κάποτε οι γυναίκες είχαν υπομονή, τώρα θα σου πω, το έλεγα σε ένα πάτερ πάλι και έλεγα ρε παιδί μου, οι γυναίκες κάποτε, οι γιαγιάδες, είχαν υπομονή, κάναν υπομονή, μπορεί ο άντρας να άπινε, να έκανε, να άρανε και μέσα από αυτή την υπομονή αγιάζανε κιόλας. Τώρα οι κοπέλες δεν έχουν, δηλαδή με το πρώτο θα ανοίξουν την πόρτα και θα φύγουν. Δεν υπάρχει αυτός ο συμβιβασμός, η υπομονή. Ίσως γιατί θα ανοίξουμε την τηλεόραση και θα δούμε ότι κοίτα πόσο ευτυχισμένη είναι η τάδε, κοίτα τι ώρα που περνάει η τάδε. Ανοίγουμε το ίντερνετ, βλέπουμε τη γειτόνισά μας να περνάει καλά, τη φίλη μας. Και εμείς δεν ανεχόμαστε το ξέσυρε που θα μας πει ο σύντροφος, ο άντρας μας, ο σύζυγός μας. Αυτό δεν είναι. Είναι η εποχή που μας έχει κάνει να μην έχουμε υπομονή. Είναι ένα πακέτο πραγμάτων, αλλά πρώτα απ' όλα έχει το γεγονός ότι η γυναίκα έχει μπει στην παραγωγή. Δηλαδή εργάζεται, μορφώνεται, εκμορφώνεται και εργάζεται. Από τη στιγμή που εργάζεται, δεν είναι υποχρεωμένη να ακούει, ας πούμε, ή να τρώει κλωτσιές, ή να τρώει σφαλιάρες, ή να βλέπει έναν άντρα να μετάει και να έρχεται και να κάνει και να φτιάχνει. Αλλά για να πούμε και στους λόγους το δίκιο, και ο άντρας έχει αλλάξει αυτή την εποχή, γιατί και αυτό δεν μπορεί να τον κάνει πέρα μόνος του, οπότε θέλει τη βοήθεια της γυναίκας, οπότε και αυτό πλέον βοηθάει στο σπίτι, αλλά ξέρει τι γίνεται τώρα όλη η διάμο. Εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα. Και αυτό ήταν από πάντα, αλλά η γυναίκα τότε δεν μπορούσε να το εκφράσει, γιατί παντρευόταν για να την ταΐζει ένας άντρας και να είναι αυτή η υπηρέτριά του ή να του γεννάει τα παιδιά του ή να του σκουπίζει, να του κανείς να το πλένει. Όλα αυτά ήταν μια άλλη εποχή, περασμένη εποχή, δεν υπάρχει σήμερα αυτή η εποχή, αλλά σήμερα υπάρχει το γεγονός ότι η γυναίκα λέει, αφού εργάζομαι και εφόσον τη ζωή μου την κερδίζω μόνη μου και εφόσον βάζω τα μισά λεφτά στο σπίτι μας, στα παιδιά μας, γιατί να είναι αυτό να με βρίζεις πλέον. Πρέπει και εσύ να κάνεις ό,τι κάνω εγώ. Τις μισές δουλειές, πάντα το είπαμε. Ένα θα πάει να πληρώσει λογαριασμούς, άλλο θα βρει τα πιάτα. Σύμφωνοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι έτσι πλέον τα πράγματα. Και η γυναίκα δεν ανέχεται πλέον την κλωτσιά. Έτσι. Από ένα σημείο και μετά, καλά κάνει. Αλλά υπάρχει ένα πολύ βασικό θέμα. Το θέμα της αγάπης. Εγώ, Ολυμπία μου, έχω παρατηρήσει και δεν ξέρω τι θα πούν οι ακροατές μας και πώς το αισθάνονται. Μακάρι να μου γράψουν στο προφίλ μου, να μπουν στο Facebook και να μου γράψουν τι καταλάβανε από τα σημερινά που λένε ή να μου καταθέσουν την άποψή τους. Γιατί λέω ότι όταν ερωτευόμαστε ή όταν παθιαζόμαστε με μια ομορφιά η οποία είναι και προσποιητή, είναι διότι μας κάνουν τα ωραία ρούχα να είμαστε πολύ όμορφοι και κλείνουν τις ατέλειες, είτε διότι καθόμαστε με τις γυναίκες και γινόμαστε διαφορετικές, άλλο το πρωί που ξεκινάμε μετά είμαστε διαφορετικές, είτε διότι παίρνουμε τουφέ, παίρνουμε ύφος, παίρνουμε, δεν ξέρω τι, βάζουμε σε κανένα, δεν ξέρω να πω εγώ. Όμως αυτό κάνει, ας πούμε, τους ανθρώπους να ερωτεύονται, να παθιάζονται και να παντρεύονται. Το θέμα είναι, θα έρθει η αγάπη. Αν έρθει η αγάπη, δεν χωρίζει το ζευγάρι. Έτσι.
Ο ενθουσιασμός, ο έρωτας και φεύγουν με το που σβήσει ο έρωτας. Γιατί ο έρωτας είναι μια... κάτι που περνάει, ναι. Έτσι, κάνεις υπομονή, κάνεις πολλά. Έτσι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Α, ωραία. Και αυτό έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο. Από ποιες εκδόσεις είναι, θα θέλετε να μας πείτε, έτσι να πούμε τον εκδοτικό. Ωραία. Μια μέρα, ναι. 10 μια μέρα. Είναι στο Τρεβλάνο. Μετά από για μια καλύτερη ζωή, το θέμα του 55 είναι από τον ωκεανό. Ωραία. Άρα έλα τα σημεία μου, τα θα βγάλω στην Όστρια. Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ υπερήφανη τιμή μου, γιατί που εμπιστευτήκατε την εκπομπή μου και παρουσιάσαμε όλο το έργο σας, γιατί δεν είναι ένα έργο που τώρα ξεκινά, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Και όλα τα βιβλία και επιτυχία είχαν, ειδικά τα πρώτα, και γι' αυτό υπάρχουν και δεύτερη έκδοση, έτσι δεν είναι? Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω το επόμενο βιβλίο που θα εκδώσετε να είστε εδώ, φυσική παρουσία. Γιατί είστε μια άρχοντο γυναίκα και να σας βλέπει και ο κόσμος, έτσι που έχουμε κάμερα εμείς εδώ. Ναι. Θέλω την επικοινωνία με τον άνθρωπο. Θέλω να μου πει τη γνώμη σου. Θέλω να διαφωνήσει μαζί μου με καλό τρόπο πάντα. Ναι. Μπορεί να διαφωνήσω κι εγώ μαζί του και να αποδείξουμε ποιο είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Ποιο είναι το καλό του ανθρώπου. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν γράφω για την πλάκα, με επαναλαμβάνω. Δεν γράφω για την πλάκα. Είπατε στο βιογραφικό σας, διάβασα και μ' άρεσε και αυτή η λέξη. Να κλείσω έτσι θέλω, ταξιδευτής, είμαι ταξιδευτής, δηλαδή ότι είστε ταξιδευτής, όχι πάω τουρισμό, όχι κάνω, είμαι ταξιδευτής, δηλαδή πάτε, σας αρέσει να γνωρίζετε τα μέρη, την κουλτούρα και να γράφετε για αυτά, γι' αυτό το γράφετε αυτό και λέτε ταξιδευτή. Α, λυπάμαι. Και πηγαίναμε οι δυο μας, ακόμα και στην Ινδία είχαμε πάει οι δυο μας. Είτε όταν μπαίναμε σε κλουβ, γιατί πηγαίναμε σε πολύ μακρινά στην Ανατολή και εκπάσε μακρινά τα σπίτια, πάντα φεύγαμε από το κλουβ. Κάναμε μια πρωινή ξενάγηση και το μεσημέρι και μετά πέραμε ότι θέλαμε να πάμε, να πάμε εκεί που τρώγανε αυτοί οι άνθρωποι, οι φτωχοί, οι καθημερινοί άνθρωποι, να δω την καθημερινότητα, να δω τα μαγαζιά τους, να μπορούσα να μιλήσω. Καταλαβαίνουμε τις αξίες. Εμείς πού μπορούμε, είδα ότι έχετε μια ομάδα στο Facebook, η ομάδα της Μέρη Παναγιώτου. Έχετε το προφίλ σας στο Facebook. Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας, εκτός από το... Μαρία Παναγιώτου με ελληνικά. Oh.
Όμορφα. Σας ευχαριστώ. Έτσι. Αν κάποια κυρία που με ακούει έχει θέμα, έχει πρόβλημα, θέλει να μου μιλήσει απλά για να ελαφρώσει, εδώ είμαι, μπορεί να μου μιλήσει και να είναι και ανώνυμα. Πολύ όμορφα. Οπότε ναι. Θα το δώσω. Έγινε. Λοιπόν, έχω χαρεί πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρουσιάσαμε μαζί τη δουλειά σας και περιμένω, ανυπομονώ να γίνει το ένα το παιδάκι. Να εκδοθεί και το ένα το παιδάκι. Είναι έτοιμο, άλλωστε θα το δούμε τώρα πότε θα γίνει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, να ευχαριστήσω και τον κόσμο για την υπομονή σου και για την πολυλογία μου. Μια χαρά, μια χαρά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και στο Επανειδήν καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά. Όταν ο άνθρωπος είναι αισιόδοξος, φωτεινός, αληθινός, διαπερνάει και τα τηλέφωνα, τα διαπερνάει όλα. Είναι οι άνθρωποι που πηγάζουν από μέσα τους η θετικότητα και το δόσιμο, το να ζούνε. Ζούνε εκείνοι πρώτα και το δίνουν αυτό, το μεταφέρουνε. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και από τα μάτια της το κατάλαβα και από τη δουλειά της και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μέρη Παναγιώτου. Βέβαια, να κλείσω με το κάλεσμα του φίλου μας, του Νίκου, του Λόλη, του μουσικού, του καλλιτέχνη που μας προσκάλεσε να πάμε στην Καρδικτόνος 21 και Πατησίων Σινεμά Τριανός την Κυριακή 26 Μαρτίου 11.30 ώρα να απολαύσουμε την ταινία «Ολοκένουργιος, η γεύση του ολοκένουργιου» του σκηνοθέτη Θεοδόσιου Μαραγκού με μια φιλική συμμετοχή 5 ευρώ. 11.30 ώρα την Κυριακή Σινεμά Τριανός. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Την επόμενη εβδομάδα κλείνει ο μήνας μας με τον αγαπημένο μας φίλο, τον Λεόντιο, τον Πεντματζά, Σπεντματζά, μπερδεύω το επίθετο πάλι, Πεντματζά, θα είναι μαζί μας ποιητής, συγγραφέας, σκηνοθέτης, θα μας τα πει από κοντά, έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να μας τα πει από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, η άνοιξη υπάρχει στην καρδιά μας. Θα έρθει και στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.